Βέβαια, αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι ότι εκδηλώνεται μια ανθεληνική ιστερία και υπάρχει μια πλειοδοσία. Λέει όσα λέει ο Ερντογάν, υπερακοντίζει η αντιπολίτευση και έρχεται πλέον τώρα και ο τύπος, ειδικά ο φιλοκυβερνητικός, ο οποίος στο ίδιο μήκος κύματος καθυβρίζει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πάμε στη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη. Μαρία. Ναι, θα λέγαμε ότι υπάρχει μια συντονισμένη επιχείρηση κατά του προσώπου του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεκριμένα. Αλλά και για να απαντήσω στο ερώτημα που έθεσε πριν η Αλεξία, τι θα έλεγε ο Τούρκος πρόεδρος σε περίπτωση που κάποιος άλλος ηγέτης υποδείκνυε στο λαό του να ψηφίσει κάποιον άλλον, θα έλεγε το γνωστό «μάθε τα όρια σου». Αυτή θα ήταν η απάντηση του Τούρκου πρόεδρου. Τώρα, σήμερα εδώ, είδαμε λοιπόν ένα επικρατεί πείρωμα δών κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον κυβερνητικό τύπο της Τουρκίας, Γιάννη. Μετά λοιπόν τη χθεσινή στόχευση του Πρωθυπουργού από τον Ερντογάν, τη σκυτάλη πήραν σήμερα τα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Έστησαν μία εκστρατεία, θα λέγαμε, κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσιάζοντας τον μάλιστα στα πρόθυρα κρίσης, ακόμη και ταλάντευσης της εξουσίας του. Η καρέκλα του Μητσοτάκη σύεται. Κρίση στη γείτονα. Ο Μητσοτάκης βλέπει το δρόμο εξόδου. Το τέλος του δρόμου για το Μητσοτάκη, πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα. Είναι μερικοί μόνο ενδεικτικοί τίτλοι του κλίματος που επιχειρείται να φτιαχτεί στην Τουρκία εναντίον του αρχηγού της ελληνικής κυβέρνησης. Ο τουρκικός τύπος, το γνωρίζουμε, χρησιμοποιείται συχνά ως βασικό εργαλείο για τη δημιουργία απόψεων και εντυπώσεων, μαζικών απόψεων και εντυπώσεων. Βέβαια. Σήμερα λοιπόν ξαφνικά εφήβρε μέχρι και κυβερνητική κρίση στην Ελλάδα. Και όλο αυτό. Αυτό βέβαια μετά τις υποδείξεις Ερντογάν. Αντίστοιχα όμως, αυτό που προκαλεί επίσης ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να το σημειώσουμε είναι ότι προβάλλονται εκτενώς οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και η κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση για την Τουρκία. Μία επιτηδευμένη με σκοπιμότητα, θα λέγαμε, προβολή, προσπαθώντας, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να σημειώσουμε αυτό το γεγονός, προσπαθώντας να καταδειχθεί ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο πολιτικός αυτή τη στιγμή ουσιαστικά. Μιλάμε για προκάλυπτη ανάμειξη στα εσωτερικά της Ελλάδας. Και ποιον ελληνικό και ποιον Έλληνα ηγέτη προτιμάει ο κύριος Ερντογάν να έχει απέναντί του.